Σας και αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω να μην χρησιμοποιήσω ολόκληρο τον χρόνο που έχω. Ελπίζω δηλαδή. Θα δούμε. Υπάρχουν τρία βασικά σημεία που θέλω να σας αναπτύξω και ένα πολιτικό σχόλιο για όσα παρατηρούμε εδώ πέρα. Το πρώτο. Άρθρο 159 του νομοσχεδίου, η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. Ο νόμος για τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, περισσότερο από δεκαετία, η ελληνική δημόσια διοίκηση σε σχέση με την κατάρτιση, την παρακολούθηση, τον συντονισμό, την εφαρμογή μιας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και μιας εθνικής ψηφιακής πολιτικής. Το πρόβλημα που ξέρουμε όλοι, και το καταλαβαίνουμε και σαν πολίτες, αλλά το καταλαβαίνουμε τώρα και σαν άνθρωποι που νομοθετούμε και διαχειριζόμαστε τη δημόσια διοίκηση, συνίσταται και στην απουσία πολιτικών και στρατηγικών και στην πολλαπλότητά τους και στην παραγωγή όλων αυτών των πολιτικών από διαφορετικά όργανα και υπουργεία και στη φανερή έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Ηρίστο εμπαρόδο, 7 δις ευρώ σπαταλήθηκαν από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα σήμερα 0 ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ή για να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς, με πολύ ελάχιστα αποτελέσματα. Και 7 δις παραπάνω, πλάς από αυτά 7 δις των κοινοτικών πλαισίων και των ΕΣΠΑ, από πόρους εθνικούς, συγχρηματοδοτούμενους και ούτω καθεξής. Σύνολον από το 2000, περίπου 15 δις. Ηρίστον πάλι εμπαρόδο, αυτή όλη αυτό το φανερό πολιτικό έλλειμμα στρατηγικής και διεύθυνσης εκ μέρους του κράτους, το κάλυψε η αγαπημένη στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Βορύδη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Διότι ήταν στην ουσία τυπικοί και άτυποι φορείς οι οποίοι υποκατέστησαν το ελληνικό δημόσιο στις πολιτικές αυτές. Καμία στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση βεβαίως, παραγωγή απλώς μιας πανσπερμίας επιχειρήσεων κρατικοδίαιτων στο χώρο αυτό, με 0 αποτέλεσμα, με 0 συστήματα ασφαλείας, στη διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων, με απίστευτο κατακαιρματισμό και ούτω καθεξής. Καμία στρατηγική για την αγορά βεβαίως, για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου και υγιούς ιδιωτικού τομέα. Τεράστιο πλαίσιο γραφειοκρατίας που παραγόταν από τις συναρμοδιότητες μεταξύ των Υπουργείων. Γραφειοκρατία. Τι σημαίνει αυτό για να έχουμε μία αίσθηση και γιατί θα το ξαναβρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, ιδίως από το 2017. Τι σημαίνει δημοσιονομικά. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Η μελέτη του ΙΟΒΕ, το οποίο είναι και αρκετά νεοφιλελεύθερο, θα σας έλεγα, διότι λειτουργεί σαν υποσύστημα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, εκτιμά ότι μόνο η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο, κάτι το οποίο παρεπιπτόντως δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου, θα εξασφάλιζε ετησίως περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μισό δις. Αυτό το λέω μόνο και μόνο και είναι ένα στοιχείο για το τι κατασπατάληση έχει γίνει, αλλά και τι πολιτική μπορεί να γίνει σε αυτό το τομέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το απολύτως απαραίτητο, να εξορθολογήσουμε και τις δημόσιες δαπάνες και τις αμοιβές και την αγορά και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και την υπεράσπιση σωστών υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο που αφορά αυτό το νομοσχέδιο σε σχέση με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει να κάνει με την ενίσχυση του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών. Προστίθεται ότι και οι τομεακοί γραμματείς, αυτοί που σήμερα είναι ειδικοί γραμματείς, σε μια πανσπερμία γραμματιών που έχει γεμίσει το δημόσιο ως διοικητική δομή και την οποία προφανώς
θα κοιτάξουμε τα επόμενα χρόνια να εξορθολογήσουμε, θα πρέπει να λειτουργούν και να στρατολογούνται από κριτήρια διαφάνειας, ποιότητας, κριτήρια Μητρώου, κριτήρια αντιγραφειοκρατικά, κριτήρια αξιοκρατικά. Δεν είναι εδώ ο κύριος Καράς, ο οποίος επιμένει να μην καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα. Επιμένει να καταλαβαίνει ότι δεν συστήνονται θέσεις, απλώς αυτές οι οποίες υπάρχουν σήμερα πρέπει να αλλάξουν χαρακτήρα, να μετονομαστούν. Έτσι. Και να υπάρξει και αυτή η διαδικασία την οποία έχουμε ψηφίσει στον 43-69. Ξανά και ξανά ίδιες κουβέντες, αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό, οφείλω να σας πω, ότι πολλά πράγματα τα λέμε στις επιτροπές, τα ξαναλέμε στις επιτροπές, τα λέμε κατηδίαν, τα λέμε δημοσίως, αλλά ως εκ του θάματος ξανά συζητάμε το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι αντίληψη για τον κοινοβουλευτισμό. Βλέπω ο κ. Γεωργιάδης έφυγε, την προηγούμενη φορά είπε την ατάκα του, έφυγε. Το πρωί γύρναγε πάλι τα κανάλια, του ζήτησα να φέρει τα στοιχεία των αξιολογήσεων. Ποτέ δεν τα έφερε βεβαίως, έτσι. Λογικό βεβαίως, γιατί δεν υπήρχαν. Αλλά το λέμε όμως, έτσι, για να έχουμε να λέμε. Το τρίτο σοβαρό ζήτημα. Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Αυτούς που η πολιτική της πενταετίας μείωσε κατά 35%. Και όχι μόνο τους υπερασπίστηκε, απέκρουσε και όλες αυτές τις εμφανείς και αφανείς υποθέσεις από τους γνωστούς κύκλους της εσωτερικής τρόικας, οι οποίοι την ώρα που έκλεινε η διαπραγμάτευση, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν το απίθμενο θράσος να δημοσιοποιούν μελέτες περί απολύσεων 180.000 δημοσίων υπαλλήλων και περαιτέρω μειώσεων των μισθών κατά 30%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για όσους, κύριε Βορύδη, έχουν, επειδή δίνονται και μαθήματα πατριωτισμού, ως εκ θαύματος, ξέρετε, στις διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο εμφανίζουν οι ξένοι δανειστές ως πρόταση, ως ιδέα, ως άποψη, ξαφνικά το βλέπουμε την επόμενη μέρα ως ανακοίνωση επίσημη είτε του ΣΕΒ, είτε εργοδοτικών οργανώσεων, είτε κάποιων άλλων φορέων εσωτερικά μέσα από τη χώρα. Ως εκ θαύματος γίνεται αυτό. Ναι, είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Σε σημείο, ναι, είμαστε φίλοι. Τιμούμε τις συμφωνίες μας να τους ελέγξουμε φορολογικά. Τους βρήκαμε σε πολλά Panama Papers και λίστες Lagarde. Και προχωράμε βεβαίως σε αυτή τη διαδικασία εξορθολογισμού του δημοσίου συμφέροντος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Άλλο κάτι ήθελα να σας πω. Ότι στο νομοσχέδιο αυτό επιχειρούμε ταυτόχρονα και την άρση αυτής της απαράδεκτης δέσμευσης που είχατε για το ποσοστό 1:5 των προσλήψεων. Συμφωνία, σελίδα 339, άρθρο 64, αλλάζει η σχέση αυτή, 1:4 το 2017, 1:3 το 2018, εξαίρεση των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων από την εφαρμογή, εξαίρεση των αποφάσεων και των ελληνικών και των ξένων των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, δυνατότητα άρα να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να κάνουμε μαζί με το δημόσιο τομέα μια σοβαρή πολιτική προσλήψεων, στοχευμένων, παραγωγικών, γιατί ακριβώς για μας ο δημόσιος τομέας, ακριβώς επειδή δεν είμαστε πολύ υπέρμαχοι των ιδιωτικοποιήσεων, κύριε Βορύδη, ακριβώς και για μας το πρόβλημα είναι το δημόσιο συμφέρον και όχι το ιδιωτικό συμφέρον, και μάλιστα το άναρχο ιδιωτικό συμφέρον. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα προγραμματίσουμε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση διοικητική, πολιτική, θεσμική, και βεβαίως στην παρέμβαση αυτή αναβάθμιση στο δημόσιο τομέα θα περιλαμβάνονται και όλες οι πολιτικές αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτά τα τρία αφορούν το Υπουργείο. Ένα πολιτικό σχόλιο και τελειώνω. Κύριε Βορύδη, η δεξιά δεν ήταν πάντα, δεν σας έχουμε πληροφορήσει σωστά προφανώς, γιατί ίσως δεν ανήκατε στη δεξιά, ανήκατε σε χώρους πέραν της δεξιάς. Αλλά η δεξιά δεν ήταν ιστορικά υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Έχουν περάσει μεγάλες ιστορικές περίοδοι όπου η δεξιά ήταν υπέρ των κρατικοποιήσεων. Μάλιστα, τις πρώτες κρατικοποιήσεις στην Ελλάδα τις έκανε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επίσης, αφήστε. Τα μπλέκω. Κύριε Μπούρα, εγώ μπορεί να τα μπλέκω. Εσείς μπλέκετε χειρότερα πράγματα. Όταν ξεκινήσατε,
Όταν ξεκινήσατε τη δεκαετία του 90... Δεν καταλαβαίνω σε ποιον απευθύνεστε, κύριε Μπούρα, και τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά όταν το 1990... Κοιτάξτε, μη διακόπτουμε, γιατί πρέπει να τελειώσουμε να μιλήσουν και συνάδελφοι. Αφήστε το. Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας σοβαρής, δηλαδή. Εγώ, όποιος κατάλαβε ότι εγώ μίλησα απαξιωτικά για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, νομίζω ότι πρέπει να βρίσκεται σε άλλη αίθουσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ξεπερνάω αυτό. Όταν τη δεκαετία του 90 αλλάζετε το τροπάριο και μιλάτε περί ιδιωτικοποιήσεων, ένα όνομα φαντάζει και ακούγεται εδώ, κυκλοφορεί ως φάντασμα, κύριε Βορύδη. Το όνομα Παντσαβόλτα. Το θυμάστε? Όχι, δεν το θυμάστε. Το θυμόμαστε, βεβαίως και το θυμόμαστε. Και έκτοτε βεβαίως είδαμε τις ιδιωτικοποιήσεις με ποιες διαδικασίες, είδαμε με ποιους όρους, είδαμε ποιοι πλούτησαν από αυτή τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων. Θέλω να σας πω ότι συνέβη αυτά τα χρόνια λοιπόν των ιδιωτικοποιήσεων μια τεράστια αναδιανομή πλούτου υπέρ αυτών που βλέπουμε σήμερα με τεράστιες περιουσίες στις διάφορες λίστες. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, είμαστε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Και σε αυτό το δημόσιο συμφέρον και στην υπεράσπιση των δυνάμεων της εργασίας θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Δίνω το λόγο στον κύριο Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ για 5 λεπτά. Θα ακολουθήσει και ο κύριος Βαρδαλής και θα πάει 9 η ώρα όπως αποφασίσαμε και θα τελειώσουμε. Κυρία Πρόεδρε,